Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, προτείνεται η αποχή από τα καθήκοντά μας από τις 28 Απριλίου έως και τις 5 Μαΐου. Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Οφείλω όμως να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι ως Δικηγορικοί Σύλλογοι και σήμερα βγήκε και μια ανακοίνωση της Συντονιστικής μας Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων. Mm-hmm. Εάν δεν διασφαλιστούν οι όροι υγιεινής και ασφάλειας έστω για αυτή τη μικρή, πολύ μικρή λειτουργία, το πολύ μικρό κομμάτι λειτουργίας των δικαστηρίων, εμείς θα προχωρήσουμε από τη Δευτέρα σε κήρυξη αποχής. Μάλιστα. Και δεν θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, διότι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν έχουμε καμία απολύτως διασφάλιση από κανέναν για το πώς και με ποιους όρους ασφάλειας και υγιεινής θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια. Δεν έχουμε καμία οδηγία. Σωστά. Από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΔΗ, στις οποίες ο πρόεδρος της Ολομέλειας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχει απευθύνει μάλιστα και σχετική επιστολή ζητώντας αναλυτικές οδηγίες. Εάν λοιπόν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, εμείς από την Τρίτη πιθανότατα θα, σε συνεννόηση με το διοικητικό μας συμβούλιο, θα προχωρήσουμε στην κήρυξη αποχής. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, λογικά θα έπρεπε η κυβέρνηση να το είχε προβλέψει αυτό πριν προχωρήσει στην ανακοίνωση αυτή για το άνοιγμα των δικαστηρίων. Περιττό να σας πω σε αυτό το ζήτημα επάνω ότι έγινε μεγάλο θέμα, γιατί προχτές συνεδρίασε η Ολομέλεια των Προέδρων, ναι, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία παρήσατο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Αλεξανδρίδης. Οπότε το θέσατε το θέμα εκεί. Και ενώ ήμασταν σε αυτήν τη συνεννόηση για να μιλήσουμε για όλα τα ζητήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, μία ώρα ή δύο ώρες πριν την έναρξη της Ολομέλειας, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ανακοίνωσε αυτό το οποίο ανακοίνωσε, και μάλιστα δημιουργήθηκε η λανθασμένη εντύπωση στον περισσότερο κόσμο ότι ανοίγουν τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία, πράγμα το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Οι δικηγόροι περιμένουν απάντηση στην επιστολή που απέστειλαν στον ΕΟΔΗ και τον Σωτήρη Τσιόδρα για το αν συμφωνούν με το μερικό άνοιγμα των δικαστηρίων και τα μέτρα που προτείνουν.